Δώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πρωί του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος αγιασμός για την έναρξη της νέας πολιτιστικής περίοδου 2017-2018 στα γραφεία της Τραγικής Εστίας, παρουσία πλήθους τοπικών φορέων αλλά και μελών της Εστίας. Σήμερα γίνεται ο καθιερωμένος αγιασμός της Τραγικής Εστίας Καβάλας εδώ στα ιδιόκτητα γραφεία της Εστίας μας. Η αίθουσα, όπως βλέπετε, έχει πλαισιωθεί από πλήθος μελών και φίλων της Εστίας. Ξεκινάμε μια πλούσια σε δράσεις και δραστηριότητες χρονιά. Πιστεύουμε να είμαστε όλοι γεροί, να φέρουμε εις πέρας αυτό το δύσκολο έργο μας. Εμείς ευελπιστούμε τα μέλη μας να μας πλαισιώσουν σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις και εντός των ημερών βγαίνει και η εφημερίδα μας η Θρακική, η οποία θα έχει αναλυτικά όλες τις δράσεις μας. Να έχουμε καλή χρονιά και υγεία. Οι εγγραφές Τραγικής Εστίας θα πραγματοποιούνται στα γραφεία της Τραγικής, ενώ τα τμήματα που θα λειτουργήσουν για τη νέα πολιτιστική περίοδο από 2 Οκτωβρίου θα είναι παραδοσιακοί χοροί για παιδιά και ενήλικες, χοροδία για παιδιά και ενήλικες, ερασιτεχνικό θέατρο και αφήγηση θρακιώτικων παραμυθιών. Ο αγιασμός της Τραγικής Εστίας συμβολίζει την απαρχή μιας καινούργιας πολιτισμικής δράσης αυτού του σημαντικότατου για την τοπική κοινωνία συλλόγου. Γόνος τρίτης γενιάς προσφύγων από την Ανατολική Θράκη, εκείνο που έχω να πω είναι ότι μέσα από την καταστροφή γεννήθηκε η καινούργια Ελλάδα, γιατί η οξυγόνωση που έφεραν οι πρόσφυγες στον ελλαδικό χώρο ήταν τέτοια η οξυγόνωση που άλλαξε πραγματικά το παραγωγικό, πολιτιστικό και κοινωνικό τοπίο της Ελλάδας. Μέσα από την καταστροφή γεννήθηκε μια καινούργια Ελλάδα με προοπτικές να παρακολουθεί όλα τα προχωρήματα των προχωρημένων κρατών, των αναπτυγμένων κρατών. Άρα πολλά οφείλουμε σε αυτούς τους ανθρώπους που με το αίμα τους οξυγόνωσαν την σύγχρονη Ελλάδα. Η Θρακική Εστία δεν είναι ένας απλός παραδοσιακός σύλλογος. Η Θρακική Εστία είναι η ίδια η παράδοση στην πόλη μας. Μαζί με τον Σύλλογο των Ποντίων, μαζί με τους Μικρασιάτες και τους Καπαδόκες, είναι οι σύλλογοι που κουβαλήσανε την παράδοση από τις χαμένες πατρίδες στον τόπο μας. Λοιπόν, οι Θρακιώτες τα είπε όλα μέσα, ο παπάς, τα είπε και ο πρόεδρος, άνθρωποι χαμηλών τόνων, εργατικοί, προοδευτικοί, άνθρωποι που δουλεύουν για την οικογένειά τους αλλά και για την κοινωνία τους. Εγώ είμαι Θρακιώτης από την πλευρά της μάνας μου, Ανατολική Ρωμιλία, Ορτάκιοι. Είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό, να το ξέρετε. Έχω πάρει από το σπίτι μου αρχές που... Όταν ήμουν πιο μικρή έλεγα η μάνα μου με μεγάλωσε για να ζήσω στο 50 και όμως πολύ σωστά με είχε μεγαλώσει. Λοιπόν, οφείλει η δικιά μας γενιά να τις μεταλαμπαδεύσει στην επόμενη γενιά. Βέβαια είμαι και μικρασιάτισσα από την πλευρά του μπαμπά μου. Γι' αυτό είμαι άνθρωπος κεφάτος, γελαστός, τραγουδάω, χορεύω εύκολα, είμαι πιο ανοιχτή. Οι Θρακιώτες είναι λίγο πιο σοβαροί άνθρωποι, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, καλή δουλειά να έχουν, συνεργασία με όλες τις αρχές και να προσφέρουν στην κοινωνία της Καβάλας.